Κάποια στιγμή στη ζωή μας, όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν αν είχαμε μια υπερδύναμη ή έστω και απλώς διαφέραμε από τους άλλους. Κάποιοι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους, ενώ άλλοι ξοδεύουν όλη τους τη ζωή για να κάνουν τη διαφορά. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω τους 10 πιο παράξενους ανθρώπους του κόσμου, για την ύπαρξη των οποίων δεν είχατε ιδέα. Ο 20χρονος Φρανσίσκο Ντομίνγκο Ιωακίμ είναι ο άνθρωπος με το μεγαλύτερο στόμα στον κόσμο. Ο νεαρός από την Αγγόλα κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness, καθώς το στόμα του έχει μέγεθος 17 εκατοστά, κάτι το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να βάζει μέσα στο στόμα του ένα ολόκληρο κουτί σόδας των 330 ml και να το γυρίζει και από τις δύο πλευρές. Ο Φρανσίσκο, ή αλλιώς Κικίνιο, εμφανίστηκε πρόσφατα σε σόου της Ιταλικής τηλεόρασης, όπου κατάφερε να καταπλέξει τα πλήθη, στριφογυρίζοντας πάνω κάτω ένα κουτάκι Coca-Cola 14 φορές μέσα σε ένα λεπτό. Μάλιστα, όταν έμαθε ότι θα έμπαινε στο ρεκόρ Guinness, χάρηκε πολύ, καθώς όπως είπε, το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Ο λεγόμενος Μισέλο Τίτο έκανε απίστευτα πράγματα στη ζωή του, συγκεκριμένα στη διατροφή του. Από 9 χρονών ξεκίνησε να καταναλώνει μέταλλα, γυαλί κτλ. Έπειτα ξεκίνησε να τρώει ποδήλατα, καλάθια αγορών, τηλεοράσεις και διάφορα τέτοια. Να φανταστείτε, έφαγε και ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο κανονικό Cessna 150. Ναι, είναι αλήθεια. Μην φανταστείτε ότι τα τρώει όλα με μιας. Του παίρνουν κάποιο χρόνο για να τα καταβροχθήσει. Το αεροπλάνο, για παράδειγμα, του πήρε 2 χρόνια για να το φάει όλο. Φοβερό! Ο Σριτχάρ Τσιλάλ έχει μεγάλα νύχια, πιο μεγάλα από τις Eartha Kitt και τις Florence Griffith Joyner. Συγκεκριμένα, είναι τόσο μεγάλα που πήρε βραβείο Guinness για τα μακρύτερα νύχια στον κόσμο για το 2016. Λογικό, αφού ο 78χρονος Ινδός έχει να τα κόψει από το 1952 και επειδή με κάτι έπρεπε να μπορεί να πιάνει, δεν τα έχει αφήσει και στα δύο χέρια, αλλά μόνο στα αριστερά. Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο μεγάλο ζώο, όχημα ή μηχανή, αλλά για τα μαλλιά μιας γυναίκας. Ο λόγος για τη 47χρονη Άσα Μαντέλα, μητέρα ενός παιδιού από την Ατλάντα των ΗΠΑ, παρά τις προειδοποιήσεις των γιατρών ότι το μεγαλύτερο μήκος και το βάρος των μαλλιών της ίσως της προκαλέσουν παράλυση στο σώμα της, η Άσα δεν φαίνεται διατεθειμένη να τα κόψει ποτέ. Χρειάζεται 2 ημέρες για να πλύνει και να στεγνώσει τα μαλλιά της, ενώ το βάρος τους αγγίζει το βάρος ενός μικρού παιδιού. Ένα ρεκόρ που δεν θα ζήλευε κανένας κατέχει ένας άνδρας που έχει να πληθεί 60 ολόκληρα χρόνια. Όχι επειδή πάσχει από κάποια σπάνια αρρώστια που το απογορεύει να έρθει σε επαφή με το νερό, απλώς φοβάται. Αμό Χατζή, όπως ονομάζεται ο πιο βρώμικος άνθρωπος του κόσμου, ζει στο χωριό Ντεσγκά, είναι 80 χρονών και χαίρει άκρας υγείας παρά τη μοναδική του συνήθεια και το γεγονός ότι καπνίζει 5 τσιγάρα την κάθε φορά και την πίπα του, την οποία και γεμίζει με σκουπίδια. Ο Γερμανός Τόμ Σίτας έθεσε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ, κρατώντας την αναπνοή του κάτω από το νερό, αποδεικνύοντας το θάρρος και την επιμονή του. Έσπασε το ρεκόρ του των 17 λεπτών και 28 δευτερολέπτων, το οποίο είναι πλέον 22 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Η φωτογραφία δείχνει τη στιγμή που κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Τόμ Σίτας σχεδόν 15 λεπτά δεν αναπνέει. Καλώς! Ο Ντίν έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο διάσημος δρομέας μαραθωνίου στην ιστορία. Αυτός δεν είναι ένας αθλητής που έχει ως κύριο στόχο να τρέχει γρήγορα. Οι άνθρωποι είναι έκπληκτοι από την αντοχή του. Ο Ντίν είναι σε θέση να τρέχει όλο το 24ωρο χωρίς να κουράζεται. Αν ο Καρνάζης θα έκανε διαλύματα για ύπνο κατά τη διάρκεια των αγώνων του, το μήκος της διαδρομής του θα αυξανόταν πολλές φορές. Το 2011, ο ίδιος έτρεξε από την Disneyland μέχρι τη Νέα Υόρκη. Έκανε δηλαδή το αστρονομικό μήκος των 4.800 χιλιόμετρων σε 75 ημέρες. Έτρεχε 80 χιλιόμετρα την ημέρα. Το 2006, ο 51χρονος δρομέας έτρεξε 50 μαραθώνιους σε 50 πολιτείες σε 50 ημέρες. Και αρατωμένη γιαγιά έγινε ένα τοπικό αστέρι. Η ηλικίας 101 χρονών Κινέζα Γιάνγκ Ρουφάν έγινε πρόσφατα το αξιοθέατο του χωριού Λιν Λόου στην επαρχία Χενάν. Πριν από ένα χρόνο, στο μέτωπο της γιαγιάς ξεφύτρωσε ένα κέρατο πάνω από το αριστερό της μάτι. Τώρα βγαίνει και το δεύτερο, στη δεξιά. Τη συμπάτησα τη γιαγιά.
σε ηλικία 20 ετών, ένα παγωμένο πρωινό, ο Wim Hof περπατούσε μόνος του σε πάρκο του Άμστερνταμ. Καθώς παρατηρούσε ότι το νερό σε ένα από τα κανάλια μπροστά του είχε παγώσει, ο Hof αναρωτήθηκε πώς θα ήταν εάν βουτούσε μέσα. Το αποτέλεσμα ήταν πως αφού βούτυξε μέσα με θερμοκρασία μείον 20 βαθμούς Κελσίου, ανακάλυψε πως οι χαμηλές θερμοκρασίες τον αναζωογονούν. Και από τότε το διασκεδάζει σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο αυτιστικός από το Ηνωμένο Βασίλειο, Daniel Tammet, με το ζόρι μιλάει, δεν ξεχωρίζει το αριστερά και το δεξιά. Δεν μπορεί να εισάγει το βίσμα στην πρίζα, αλλά του είναι εύκολο να κάνει τους πιο πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς. Ο Daniel ξέρει απ' έξω 22.514 ψηφία του αριθμού π και μιλάει 11 γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, φιλανδικά, γερμανικά, εστονικά, ισπανικά, ρουμανικά, λιθουανικά, βέλγικα, εσπεράντο και τα ισλανδικά που έμαθε σε 7 μέρες. Αυτή ήταν κατά τη γνώμη μου η top 10 παράξενοι άνθρωποι στον κόσμο. Εάν θεωρείτε πως φτιάξα κάποιον, γράψτε μου στα comments και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να κάνετε like. Bye bye!